Δρόμοι επιβίωσης. Έμπειροι και καταξιωμένοι φωτορεπόρτερ μοιράζονται τις προσωπικές τους φωτογραφικές καταγραφές ενός ταξιδιού προς την επιβίωση. Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον αγώνα των προσφύγων προς τη ζωή παρουσιάζονται στη μοναδική έκθεση που διοργάνωσε το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία σε συνεργασία με την Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας. Την έκθεση εγγενίασε ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ από καρδιάς εκ μέρους του Προεδρείου και νομίζω και όλων των Ελλήνων βουλευτών για τη δουλειά που έχει γίνει, για την πρωτοβουλία του Ιδρύματος, αλλά και για τη δουλειά που έχει γίνει από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί. Που βρέθηκαν εκεί χωρίς να έχουν πάρει κάποια εντολή για να κάνουν αυτές τις εξαιρετικές απεικονίσεις της αμεσότητας, του πόνου, της απόγνωσης, της ελπίδας. Δηλαδή για σας που ανήκετε στην Ένωση Φωτογράφων και που είναι μια εκπληκτική προσφορά σε κλίμακα Ευρώπης, μπορεί κανείς να πει, για αυτή την απεικόνιση αυτών των στιγμών, αυτού του δράματος, για την απεικόνιση μιας κατάστασης που αρκετές φορές έχουμε πει ότι έρχεται από το μέλλον και που ενδεχομένως θα σφραγίσει όλο τον αιώνα μας. Κυρίες και κύριοι, αυτό το σειρματόπλεγμα είναι ενδεχομένως η απεικόνιση του αυτοεγκλωβισμού της Ευρώπης εν προκειμένου σε μια διαδικασία και σε μια αντίληψη πολύ πέραν και μακράν των αξιών της αλληλεγγύης, της φιλοξενίας, της συνύπαρξης, της ανάγκης να υπάρχει η προστασία και κατά τις διεθνείς συνθήκες αλλά και κατά τις άγραφες συνθήκες των ανθρώπινων νόμων με βάση τις οποίες συνυπάρχουν εδώ και αιώνες άνθρωποι και οι ροές αυτές διαμορφώνουν την ίδια την ιστορία. Είναι αυτός ο αυτοεγκλωβισμός ο οποίος για πάρα πολλούς, για χώρες ολόκληρες και ηγεσίες, ευτυχώς όχι για όλους, ευτυχώς όχι για την μεγάλη πλειοψηφία του δικού μας, του ελληνικού λαού, οδηγούν σε μια πλέον πραγματική απεικόνιση της Ευρώπης φρούριο απέναντι στους ανθρώπους και απέναντι στις συνέπειες πολιτικών που τους οδήγησαν μακράν από τις αιστείες τους. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί πλέον να αποκριβεί, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μπει κάτω από οποιαδήποτε σκοπιμότητα. Και οτιδήποτε συμβαίνει που να θυμίζει την ανάγκη να ξεφύγει άμεσα η Ευρώπη από αυτό τον αυτοεγκλωβισμό που αφήνει απ' έξω ανθρώπους, είναι θετικό, είναι μια συνεισφορά για το σήμερα και το αύριο αυτών των ανθρώπων που έρχονται από μια ευρύτατα αποσταθεροποιημένη περιοχή, από τη Μέση Ανατολή, από τη Βόρεια Αφρική. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί χώρες ολόκληρες που τους αναλογούν πολύ μεγάλα μερίδια ευθύνης και για αυτή την κατάσταση, για το πώς αυτοί οι άνθρωποι μέσα από διαδικασίες και διεργασίες πολέμων, διενέξεων και συγκρούσεων απομακρύνονται από τις αιστείες τους, να σφυρίζουν αδιάφορα, να βάζουν τείχη, να κλείνουν σύνορα, να απομακρύνουν αυτούς τους ανθρώπους σε χώρες hot spot όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή με 2, 3, 4, 4,5 εκατομμύρια κάθε μία από αυτές σε μόνιμες εγκαταστάσεις προσφυγικές. Και βεβαίως δεν έχει κανένας δικαίωμα ή απόσυση και απόσυρση από την ευθύνη αυτού που συμβαίνει με τους χιλιάδες, είναι πάνω από 5 με 5.500 τον τελευταίο 1 με 1,5 χρόνο που δεν φτάσαν ποτέ στην Ευρώπη, που πεθάνανε
στα νερά της που πνιγήκανε, στα νερά της Μεσογείου που πνιγήκανε, στα νερά του Αιγαίου ή που εγκλωβίστηκαν σε συμφωνίες που τελικά δεν μπόρεσαν αυτοί οι οποίοι τις συνομολόγησαν και δεν μπορούν αυτοί οι οποίοι τις συνομολογούν να τις εφαρμόσουν στη συνέπειά τους, δηλαδή στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη παρουσία αυτών των ανθρώπων κατά το μέρισμα και το μερίδιο της ευθύνης που αναλογεί και μπορεί να υποστηριχτεί από κάθε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι ώστε να μπορέσει η μετακίνησή τους να είναι προς το καλό των ιδίων και των παιδιών τους. Ας αναλογιστούμε όλα αυτά. Η έκθεση αυτή είναι βαθύτατα πολιτική, είναι βαθύτατα ανθρώπινη, είναι βαθύτατο ένα βαθύ αποτύπωμα του πολιτισμού και της οργής η οποία υπάρχει στο σημερινό κόσμο και καθημερινά προστίθενται θύματα ως αποτέλεσμα αυτής της ανεμπόδιστης διαλεκτικής των πολέμων και των συγκρούσεων σε όλη την αποσταθεροποιημένη αυτή περιοχή, αλλά πλέον και μέσα στην Ευρώπη. Όποιος θεωρεί ότι αυτά που γίνονται στο Ιράκ πριν από 15 μέρες με 270 νεκρούς, στη Γαλλία, στη Νίκαια, σαν τρίτο χτύπημα, μέσα στο ίδιο το Παρίσι με δεκάδες νεκρούς και αλλού και αλλού, είναι γεγονότα ασύμβατα, ασύμμετρα, άσχετα με όλη αυτή την κατάσταση, είναι ηθελημένα και σκεμμένα βαθιά νυχτωμένος. Άρα λοιπόν να ενώσουμε όλοι την συνειδητοποίησή μας, την άποψή μας για το τι πράγματι συμβαίνει. Ο ελληνικός λαός έδωσε και δίνει απτά δείγματα αλληλεγγύης, φιλίας, φιλοξενίας έξω από κραυγές, μίσους, ρατσισμού, ξενοφοβίας. Είμαστε μέρος αυτού του λαού, τον εκπροσωπούμε. Εκπροσωπούμε αυτό το μέρος του λαού μας και είμαστε υποχρεωμένοι να κατασυγάζουμε τις αντίθετες φωνές που πάνε να ενωθούν με φωνές ρατσιστικές, ξενοφοβικές, με φωνές απάνθρωπες σε όλη την Ευρώπη. Σε αυτή τη μάχη είμαστε παρόντες, είμαστε παρούσες. Τους επόμενους μήνες που αυτή η έκθεση θα μείνει εδώ, ας είναι ένα μικρό δείγμα με το οποίο θα έρθουν σε επαφή και τα παιδιά μας, θα έρθουν από εδώ τα σχολιά, θα φιλοξενηθούν αυτές οι εικόνες, όπως ήδη οι περισσότερες από αυτές έχουν φιλοξενηθεί, διότι είναι και έργα τέχνης μαζί με τον ανθρώπινο πόνο σε όλο το, στην δημοσιότητα, και θα είναι ένα ουσιαστικό βήμα έτσι ώστε να σταματήσει ακριβώς να πέσουν αυτά τα τείχη, να πέσουν αυτά τα σύρματα, αυτοί που δεν μπορούν πια να γυρίσουν πίσω, να φιλοξενηθούν μαζικά στις χώρες τις ευρωπαϊκές και όπου αλλού, και ταυτόχρονα να υπάρξει ειρήνη, σταθερότητα, ανάπτυξη σε όλες αυτές τις περιοχές, γιατί κανείς δεν θέλει να φύγει και από την τελευταία άνεδρη τρύπα όπου γεννήθηκαν τα παιδιά του για να μπει στην ταλαιπωρία, να έρθει εδώ κοντά μας, εάν υπάρχει ειρήνη, η σταθερότητα, οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη. Εκεί θα δοκιμαστούν λαοί, άνθρωποι, πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη και αλλαχού. Εκεί είναι το στοίχημα για το άμεσο παρόν και το μέλλον. Ας είμαστε παρόντες μαζί με το λαό μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και το Ίδρυμα της Βουλής και τους φωτογράφους και όλους τους συντελεστές για αυτό το αποτύπωμα που μπορούμε να αφήσουμε σήμερα, αποτύπωμα ανθρωπιάς μέσα σε μια Ευρώπη που, επαναλαμβάνω, είναι αυτοεγκλωβισμένη μέσα σε αυτά τα στερεότυπα που οδηγούν αυτόν τον κόσμο στην προσφυγιά και τις αξίες της πίσω από αυτά τα σειρματοπλέγματα. Σας ευχαριστώ. Εγκαινιάζω αυτή την έκθεση με τον καλύτερο τρόπο. Να είστε καλά. Πρέπει να πω ότι το Ίδρυμα, όταν σε συνεργασία με την Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας και ακολουθώντας και αποδεχόμενο την πρότασή της, αποφάσισε να διοργανώσει αυτήν την έκθεση, είχε από την αρχή υπόψη του ότι δεν θα κάνει μια πολιτική έκθεση με την στενή σημασία του όρου. Δεν είναι μια έκθεση για να αναλύσει το πρόβλημα, τις διάφορες παραμέτρους του, τις αιτίες του, τις συνέπειές του, τη σημασία του για την πανευρωπαϊκή πολιτική, αλλά ήθελε να κάνει μια έκθεση που να απευθύνεται
στα ανθρώπινα συναισθήματά μας, στα ηθικά μας συναισθήματα, στον ανθρωπισμό μας. Είναι μια έκθεση που θέλει να μας κάνει να μπούμε στη θέση αυτών των ανθρώπων που υφίστανται όλα αυτά που βλέπουμε στις φωτογραφίες, αυτών των συνανθρώπων μας, και να αισθανθούμε ότι είναι ένα τυχαίο γεγονός ποιος βρίσκεται στη μια θέση και ποιος βρίσκεται στην άλλη. Και αυτό θέλουμε να ενισχύσει τα συναισθήματά μας προς αυτούς τους ανθρώπους, να μας γεννήσει αυτό που ονομάζουμε ενσυναίσθηση. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της έκθεσης και είναι μεγάλη η χαρά μας που βρισκόμαστε πια σε σημείο να μπορούμε να την παρουσιάσουμε. Όλες οι φωτογραφίες που έχουν εδώ, θα ήθελα να ξέρετε και σαν αναγνώστες ότι κάθε κλικ που κάνει ένας δημιουργός φωτορεπόρτερ, ένας δημιουργός φωτογράφος, εκτός ότι αποτυπώνεται στη φωτογραφική του μηχανή, αποτυπώνεται και στην ψυχή του. Και δυστυχώς αυτό είναι ένας φόρος τιμής που σαν Ένωση και ως επιμελήτρια οφείλαμε να το κάνουμε στους συναδέλφους μας, γιατί αυτά εδώ όλα που βλέπετε γύρω σας είναι η ψυχή που έχει αποτυπωθεί και ό,τι έχουν δει οι συνάδελφοί μας. Και είναι πολύ σημαντικό να το μοιραστείτε και σας ξανακαλούμε να ξανάρθετε σε αυτή την έκθεση και να τη δείτε με πολύ ησυχία και ηρεμία μία προς μία τις φωτογραφίες, γιατί όλες και οι 170 αξίζουν πραγματικά την προσοχή μας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Με ευαισθησία οι φωτογράφοι ακολουθούν τους πρόσφυγες στη δική τους αναγκαστική διαδρομή, αμφισβητώντας και θέτοντας ερωτήματα μεταξύ άλλων για την έννοια των ορίων και την ύπαρξή τους, ατομικών, συλλογικών, γεωγραφικών ή χρονικών. Το προσφυγικό για τους φωτορεπόρτερ είναι μια γρατζουνιά μέσα τους. Είναι μια γρατζουνιά η Μυτιλίνη, είναι μια γρατζουνιά η Δομένη, είναι μια γρατζουνιά τα κέντρα φιλοξενίας. Είμαι υπερήφανος όμως για τους συνάδελφούς μου, εκπροσωπώντας και το θεσμικό μου ρόλο σαν πρόεδρος, με τον τρόπο που το αντιμετώπισαν, με τον τρόπο που το φωτογράφησαν, γιατί είχε πολλή ανθρωπιά. Όπως επίσης είμαι υπερήφανος για τους συναδέλφους μου, γιατί σε ένα μικρό ποσοστό της αλληλεγγύης του κόσμου συνεισφέραμε και εμείς με τις φωτογραφίες μας. Σε αυτή την έκθεση μπορεί να δει κανείς την προσπάθεια και την αγωνία του φωτορεπόρτερ και την προσπάθεια που κάνει να δείξει την πραγματικότητα στον έξω κόσμο. Όσον αφορά αυτές τις φωτογραφίες εδώ, μου θυμίζει ακριβώς δικές μου φωτογραφίες. Δηλαδή, η περίοδο μεταξύ 70 και 80 στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, στο Λίβανο, και με πάει μερικές δεκαετίες πίσω. Δεν πάβει όμως να αναγνωρίζω τη δύσκολη δουλειά που κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε. Και εγώ πήγα και έμεινα στη Μυτιλίνη γιατί ήθελα να απεικονίσω ακριβώς αυτό. Στη στιγμή που κλείνανε οι Ευρωπαίοι, Βόρειο-Ευρωπαίοι τα σύνορα, τι γινότανε στην Ελλάδα από την πλευρά, την ελληνική πλευρά. Και πήγα με την ιδέα να φωτογραφίσω όλους αυτούς τους ανθρώπους εθελοντές, όλες αυτές οι οργανώσεις που είναι εκεί επί τόπου και κάνουν ό,τι μπορούν να τους βοηθήσουν. Ήταν πολύ συγκλονιστικό. Ακόμα και τώρα, αυτή τη στιγμή που το λέω, πραγματικά το ανατριχιάζω. Ήταν πολύ δυνατό. Δεν ήμουν έτοιμος για κάτι τόσο δυνατό. Από τη μία βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους εδώ σε μια φωτογραφία που κλαίνε από τη χαρά και από το... από τη μία είναι χαρά, από την άλλη λίγο το φόβο και τι θα είναι μετά. Αλλά από την άλλη που είναι πολύ πολύ ταλαιπωρημένοι άνθρωποι. Και μετά βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που τους, όπως και σε μια φωτογραφία εκεί, βλέπεις χέρια που μόλις φτάνουν στην ακτή, θέλουν να τους βοηθήσουν, τους κάνουν τα πάντα, τους δίνουν, τους προσφέρουν ρούχα, τους προσφέρουν φαγητό, ακόμα και μια αγκαλιά όπως είναι και εδώ. Ήταν πάρα πολύ συγκλονιστικό. Στην έκθεση της Βουλής, τη φωτογραφική διαδρομή συμπληρώνουν εποπτικό υλικό και χάρτες, βοηθώντας έτσι τον επισκέπτη που θα ταξιδέψει σε αυτήν να αντιληφθεί μεταξύ άλλων τις χώρες προέλευσης των προσφύγων και τους δρόμους χερσαίους και θαλάσσιους
που ακολούθησαν τους δρόμους της επιβίωσης. Αυτό είναι άλλωστε και το θέμα της. Στην ουσία άρχισα να φωτογραφίζω ως παρατηρητής και σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβω, μπήκα μέσα σε αυτό το πράγμα που λέγεται προσφυγική κρίση εισαγωγικά μέσα, γιατί είναι διαχρονικό, δεν είναι τωρινό. Και στην ουσία μαζί με εμένα εξελίχθηκε η φωτογραφία, με εξελίχθηκε η ματιά, με εξελίχθηκε η στάση μου απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Έγινε από ένα αίσθημα στην αρχή που είχα συμπόνιας, έγινε λίγο πιο, πώς να το πω τώρα, πιο νυφάλιο, πιο δυνατό, συγγνώμη. Ήταν πολύ δυνατή εμπειρία. Επίσης, με έδεσε πάρα πολύ με πολλούς συναδέλφους μου από εκεί πάνω, που στην ουσία το ζήσαμε όλο το story μαζί. Χρησιμοποιώ παρατατικό, επειδή η δομένη έχει λήξει πλέον και έχουμε μόνο τα κάπτορα πάνω. Με έκανε φίλο, εκτός από συνάδελφο, με πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί πέρα, που ζήσαμε το δράμα και στην ουσία όλες τις στιγμές στις οποίες τα highlights στην ουσία αυτού του πράγματος που λεγόταν ιδωμένη και το αποτυπώσαμε μέσα στο φακό μας. Στην ουσία επίσης κατάλαβα τη δύναμη που έχει η εικόνα, η φωτογραφία. Είναι ένα stop καρέ που κάποιος θα το δει και θα σταθεί εκεί πέρα. Δεν είναι μια εικόνα των ειδήσεων η οποία θα περάσει και θα φύγει σε κλάσματα δευτερολέπτου. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε να εμφανίσει αραγός τη δυστυχία των ανθρώπων. Νομίζω ότι η πρώτη μας ιδιότητα είναι άνθρωπος και μετά επαγγελματίας. Μετά φωτογράφος. Άρα λοιπόν, βέβαια υπάρχει μια τεράστια κουβέντα μεταξύ μας όσον αφορά αυτό το θέμα και κατά πόσο θα χάσουμε το θέμα. Τέλος πάντων, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πάλι επαναλαμβάνω ότι η πρώτη ιδιότητα είναι η ανθρώπινη. Ως εκ τούτου λοιπόν, όταν ο συνάνθρωπος κινδυνεύει, προσπαθείς να το βοηθήσεις. Και τέτοιες εικόνες είχαμε πολλές. Δεν ήταν ένας συνάδελφος που βοήθησε, ήταν πάρα πολλοί συνάδελφοι που κατεβάσανε τις κάμερες. Πολύ θα ήθελα να πιστέψω ότι οι φωτογραφίες μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο. Δυστυχώς δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ βαθιά στις αιτίες και να αναλογιστούμε όλοι μας κατά πόσο θα πρέπει να είμαστε ενεργοί, συνεργοί σε μια τέτοια κατάσταση, η οποία εξελίσσεται στα σύνορά μας και σε λίγο θα έρθει στα σπίτια μας. Αν δεν έχει έρθει ήδη στα σπίτια μας. Δεν είχαμε ξανασυναντήσει τέτοιες εικόνες πόνου και συγχρόνως εξαθλίωσης από τους μετανάστες. Επειδή τυχαίνει και πήγα σε πολλά μέρη και αποτύπωσα τα γεγονότα και στη Μυτιλήνη και στη Χίο και στην Κο και μετά στην Υπηρετική Ελλάδα, στην Ιδωμένη. Η εικόνα που αποτύπωσα ήταν πραγματικά τόσα χρόνια, δηλαδή 20 χρόνια που δουλεύω σαν φωτορεπόρτερ. Ήταν συγκλονιστικές εικόνες. Ο ανθρώπινος πόνος, η ανθρώπινη επιβίωση των ανθρώπων, ειδικά από τη Συρία, γιατί ο κύριος όγκος των προσφύγων ήταν από τη Συρία. Ο πόλεμος δηλαδή, βλέπαμε πόσο οδηγεί, σε τι αποτελέσματα οδηγεί ο πόλεμος έναν ολόκληρο λαό που υφίσταται διώξεις από το σπίτι του και από τη χώρα του, πώς ξεριζώνεται ένας ολόκληρος λαός όπως οι Σύριοι, ήταν κάτι το οποίο έχει μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου. Η έκθεση «Δρόμοι επιβίωσης» που διοργάνωσε το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία σε συνεργασία με την Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας στεγάζεται στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων Αμαλίας 14 στο Σύνταγμα και θα είναι ανοιχτή στο κοινό έως τις 13 Νοεμβρίου του 2016. Αυτή η έκθεση απεικονίζει αυτό που έγινε. Το προσφυγικό είναι ένα ταξίδι που δεν έχει happy end. Είναι ένα ταξίδι που τέλειωσε απότομα.